Και επίσημα στην Κάνδανο θα βρεθεί την 5η 31 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Frank Walter Steinmeier. Με εγγραφό του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ενημερώνει για την επίσημη τριήμερη επίσκεψη του Γερμανού ανώτατου αξιωματούχου στη χώρα, η οποία θα περιλαμβάνει συναντήσεις τόσο με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όσο και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει μια σιωπή, μια ασάφεια γύρω από το σκοπό της επίσκεψης. Και ο σκοπός βέβαια εν τέλει θα φανεί μετά το πέρας της επίσκεψης. Ωστόσο, διαρωτώνται οι κάτοικοι, και δίκαια βέβαια, τι θέλει ο πρόεδρος στην Κάνδανο. Αν η πρόθεση του Γερμανού Προέδρου είναι θετική και θέλει να συμβάλλει στην αποκατάσταση της αδικίας που υπέστη η χώρα μας, μπορεί να κάνει το πρώτο βήμα, που είναι να καλέσει τη γερμανική κυβέρνηση να σταματήσει αμέσως, να κλείσει τα περιβόητα γερμανικά ιδρύματα που ως μόνο σκοπό έχουν την αναθεώρηση της ιστορίας. Μάλιστα, η Κατερίνα Σακελαροπούλου θα τον συνοδεύσει σύμφωνα με το έγγραφο στην επίσκεψή του στο χώρο του Υποανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι και στην επίσκεψή του στην Κάνδανο, γεγονός που προκαλεί εντύπωση και σοβαρά ερωτηματικά. Οφείλουμε να δώσουμε στον Γερμανό Πρόεδρο την πραγματική εικόνα μιας Ελλάδας που είναι δημοκρατική, που είναι ευγενής, που είναι φιλόξενη, που υποδέχεται και τιμά τους εκπροσώπους των δημοκρατικών χωρών, των φίλων, εταίρων και συμμάχων της, αλλά που δεν ξεχνά την ιστορία της και συνεχίζει να αγωνίζεται για την ιστορική μνήμη και τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα του Γερμανού Προέδρου περιλαμβάνει τόσο κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων της Κάνδανου, όσο και συναντήσεις του ίδιου με επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων της σφαγής του 1941. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Δημαρχείο θα πραγματοποιηθούν ομιλίες με τον Γερμανό Πρόεδρο σε μια ακόμα συμβολική κίνηση να προετοιμάζει αντιφώνηση που θα φτάσει τα 10 λεπτά και στην οποία θα επισημαίνει την εξαιρετική σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης αλλά και της συμφιλίωσης των λαών. Μεγάλος στην ηλικία άνθρωπος μου είπε, η φιλία προϋποθέτει, παιδί μου, λέει, δικαιοσύνη, και δικαιοσύνη χωρίς αποζημιώσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν νοείται, δεν υπάρχει. Ερωτηματικό βέβαια παραμένει ποιος, αν όχι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα κάνει την προσφώνηση του Γερμανού Προέδρου. Και ακόμη μεγαλύτερο ερωτηματικό, αν σε αυτή την εξαιρετική στιγμή θα τεθεί το θέμα των γερμανικών οφειλών και πανορθώσεων, όχι μόνο από την τοπική κοινωνία της μαρτυρικής Κάνδανου, αλλά στον ανώτατο βαθμό, ή αν τελικά η ελληνική πολιτεία θα αποφύγει μια αναφορά που ίσως τη φέρει σε δύσκολη θέση έναντι του καλεσμένου της. Έχω την εντύπωση ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση, προφανώς ο κ. Μητσοτάκης, δεν θέλουν να διαταράξουν κάποια σχέση. Τι σχέση?